Οι παλιοί συνεργάτες των τριών στεκόντουσαν και έφευγαν μπροστά στην πόρτα και κατασπαράζαν το παιδιά όποιος από το ανούσε να διαβεί το κατόφι των τριών. Εγώ και να μην ειλικρινείς, δεν αντιμετώπισα αυτά τα προβλήματα, διότι στον δρόμο μου για καλή μου τύχη βρέθηκε ο αξέχαστος Γιάννης Παπαϊάννου, μεγάλος αυτός. Και με πήρε μια μέρα και με παρουσίασε στον εταιριάρχη, ας πούμε, στον Αίγνε στο Μάτσα, πιτέρα Μάτσα. Και με παρουσίασε εκεί, με συνέστησε με τα καλύτερα λόγια, μου και με τα λεμπάκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πραγματικά, άκουσε ορισμένα τα λόγια του ο Μάτσας τότε, και μου έδωσε μετά ραντεβού μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, να πάω να τα ακούσει καλύτερα. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος μου για να γραμμοφωνήσω τότε τον ήχο χωρίς λεντάρι. Γρήγορα πέσα με παιδιά, ένα τραγούδι από τα γέλια. Έτσι άρχισε λοιπόν, άνοιξε ο δρόμος για τις εταιρείες. Πριν όμως είχε γραμμοφωνεί το πρώτο μου τραγούδι, το Μάγκες Βίγε Συριάννη. Από και από τις δύο εταιρείες. Και από την Οδιό και από την Χισμεστερικός που ήταν τώρα. Thank you.
Παναγιώτη, πρέσβη.